Ο βιαστικός Μπόμπυρας έβαλε σε μπελάδες τους γονείς του και τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν αγώνα δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο Βενιζέλιο. Το ασθενοφόρο παρέλαβε χθες το βράδυ την 35χρονη μητέρα από την περιοχή της Χερσονήσου με συμπτώματα πόνου. Όμως φτάνοντας στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού, τα περιθώρια εξαντλήθηκαν, καθώς το μωρό δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο τοκετός είχε ήδη αρχίσει. Δώσαμε τη βοήθειά μας και την ψυχολογική και τις γνώσεις που είχαμε, γιατί και τα πληρώματά μας είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένα, είναι εκπαιδευμένα πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει αρκετές εκπαιδεύσεις, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ επικράτησε πανδαιμόνιο για το συντονισμό της επιχείρησης, καθώς στο σημείο κατευθυνόταν ήδη άλλο όχημα με γιατρό, ενώ τέθηκαν σε ετοιμότητα γιατροί και ΜΕΕΣ στο Βενιζέλιο, περιμένοντας την άφηξή τους. Στο ασθενοφόρο επιβιβάστηκε και ο γιατρός του ΕΚΑΒ, με τον τοκετό να ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Είμαι 15 χρόνια στη δουλειά αυτή στο ΕΚΑΒ. Όσο να είναι, αγχώθηκα λίγο, αλλά εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού, λίγο οι γνώσεις μου, λίγο ο μπαμπάς που ήταν πίσω. Μας βοήθησε βέβαια και στα μαθήματα μας κάνει κυρία Ζεάκη. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι 3 κιλών και 450 γραμμαρίων, χαρίζοντας χαμόγελα στους γονείς που έζησαν με εύλογη αγωνία την περιπέτεια, αλλά και μεγάλη χαρά για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους. Το παιδάκι άρχισε να βγάζει κεφάλι, δηλαδή ήταν μια πολύ εύκολη, είχε βγει μέχρι τη μέση σχεδόν. Είχαμε συναντηθεί εμείς στο σημείο, βοηθήσαμε όλη την εξώθηση του παιδιού προς τα έξω. Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες στο παιδάκι αμέσως, το καθαρίσαμε, το περιποιηθήκαμε, δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας λέω τέτοιες λεπτομέρειες. Κάναμε τα πάντα, κόψαμε οφάλιο ολόρο, η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Παροδικά χρειάστηκε να χορηγηθεί για προληπτικούς λόγους οξυγόνο στο νεογνώ και το ασθενοφόρο ξεκίνησε χωρίς άλλα πρόοπτα τη διαδρομή για το Βενιζέλιο, όπου είχε ήδη φτάσει το σήμα για την ολοκλήρωση του τοκετού. Ανακουφίστηκα πάρα πολύ και χάρηκα, ας πούμε, που το παιδάκι πήγαν όλα καλά, ας πούμε, και η γέννα ολοκληρώθηκε σωστά. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τα πληρώματά μου, το πώς ενήργησαν. Δεν χάθηκε χρόνος, όλα γίνανε πάρα πολύ καλά, βγήκε ένα υγιέστατο παιδάκι. Του δώσαμε οξυγονάκι, φτιάξαμε το χρώμα του, το φτιάξαμε από όλες τις πλευρές και μετά φύγαμε από το σημείο εκείνο για να το μεταφέρουμε στην γυναικολογική κλινική του Βενιζελίου που εφημέρευε. Όπως διαπιστώθηκε στη μαιευτική κλινική όπου έχουν εισαχθεί μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας, ενώ για το προσωπικό του ΕΚΑΒ που έλαβε μέρος στη μεγάλη κινητοποίηση, η χαρά και η ικανοποίηση ήταν έκδηλη, καθώς έφεραν σε πέρας ένα από τα πιο ευχάριστα καθήκοντά τους. Ήταν ένα γεγονός το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί πάντα τον τελευταίο καιρό τυχαίνει να έχουμε σοβαρά τροχαία, νεκρούς, πράγματα, και ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν το συναντάς εύκολα, που εμείς ευχόμαστε να το συναντάμε καθημερινώς.